Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ για αυτή την εκπληκτική υποδοχή. Εδώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, χτυπάει δυνατά η καρδιά της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα είμαστε 9η Απριλίου. Μας χωρίζουν 2 ακριβώς μήνες από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, όπου θα ξαναστείλουμε το μήνυμα της ισχυρής Νέας Δημοκρατίας και ενός τόπου που θα προχωράει μόνο σταθερά τον κυρά μπροστά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε σήμερα η δυνατότητα να βρεθώ μαζί σας μετά από μια πολύ ωραία εκδήλωση την οποία κάναμε στο γυμνάσιο της Πολύχνης μαζί με τον Υπουργό Παιδείας, όπου παρουσιάσαμε τις νέες μας πρωτοβουλίες κατά του σχολικού εκφοβισμού, κατά του φαινομένου του bullying, διότι είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, για να υλοποιούμε κάθε μέρα το κυβερνητικό μας πρόγραμμα και να κάνουμε τη ζωή της καθεμιάς και του καθενός καλύτερη. Και θέλω να ξεκινήσω από τα λόγια τα οποία είπε ο Περιφερειάρχης, ο καλός φίλος, ο Απόστολος της Κώστας, για την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται στη Θεσσαλονίκη συνολικά, αλλά ειδικά εδώ πέρα, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά, μια κυβέρνηση έσκυψε μεθοδικά και συστηματικά πάνω σε χρόνια ζητήματα τα οποία αντιμετώπιζαν οι Δήμοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης και δίνει απτές λύσεις σε χρόνια προβλήματα. Το πάρκο του Παύλου Μελά, το νέο αντικαρκυνικό νοσοκομείο το οποίο θα γίνει στο στρατόπεδο Καρατάσου. Το νέο περιαστικό πάρκο το οποίο γίνεται με ιδιωτική χρηματοδότηση. Τα νέα σχολεία τα οποία κατασκευάζονται και τα οποία ήδη έχουν αρχίσει και παραδίδονται. Οι σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν το λιμάνι. Όλα αυτά είναι παρεμβάσεις ουσιαστικές που βάζουν τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης. Έχουν όμως και κάτι άλλο κοινό όλες αυτές οι παρεμβάσεις. Ότι έχουν χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό με ευρωπαϊκούς πόρους. Και αυτή ακριβώς είναι η σύνδεση, είναι το νήμα το οποίο ενώνει το ζητούμενο των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου με την δικιά σας καθημερινότητα. Πολλές φορές μου λένε, ειδικά και πιο νέα παιδιά, γιατί να πάω να ψηφίσω στις ευρωεκλογές. Εδώ δεν ψηφίζουμε για το ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Οι εκλογές αυτές δεν έχουν τελικά και τόσο μεγάλη σημασία. Θα σας πω 2 λόγους για τους οποίους αυτό δεν ισχύει. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη. Όσο πιο ισχυρή είναι η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, τόσο περισσότερο διεκδικητική θα είναι στην Ευρώπη την επόμενη μέρα, ώστε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότηση, ακόμα μεγαλύτερη στήριξη, ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις που θα κάνουν τις δικές σας τις ζωές καλύτερες. Διότι το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι, έχει μεγάλη σημασία και το τι γίνεται στην πατρίδα μας. Θέλω να σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι του 2020 μετά την πανδημία πήγα προσωπικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διαπραγματεύτηκα σκληρά και επιστρέψαμε στην πατρίδα μας με 36 δισεκατομμύρια πρόσθετους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και τώρα θα αγωνιστούμε και πάλι μετά τις ευρωεκλογές για να μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος γιατί οι ευρωεκλογές έχουν σημασία. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα στη χώρα μας. Θέλω να σας πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για το εντυπωσιακό ποσοστό το οποίο πετύχαμε στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Εσείς οδηγήσατε τη Νέα Δημοκρατία στη Νέα Αυτοδυναμία και αυτή η πολιτική σταθερότητα και η προσήλωση στην υλοποίηση του έργου μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαταραχθεί ως αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Διάβαζα σήμερα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αρθρογραφεί γιατί η χώρα πρέπει να πάει σε προώρες εκλογές. Και αναρωτιόμουν, ο ίδιος δεν ήταν που πριν από λίγες μέρες σε μία συνέντευξή του έθεσε ως εκλογικό του πύχη το 17% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές. Προσέξτε τώρα την αντίφαση.
έρχεται και αναγνωρίζει ότι θα είναι δεύτερο κόμμα με μεγάλη διαφορά, αλλά ταυτόχρονα ζητά εθνικές εκλογές. Γιατί? Για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της δεκαετίας και στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάλι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, έχοντας και πάλι τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Διότι εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα στραμμένη την προσοχή μας στην υλοποίηση του προεκλογικού μας προγράμματος. Μας εκλέξατε πριν από 9 μήνες για να κάνουμε την καθημερινότητα σας καλύτερη. Και υλοποιούμε το πρόγραμμα μας αυτό. Με απόλυτη προσήλωση σε αυτά στα οποία έχουμε δεσμευθεί. Θυμάστε ότι είχα έρθει εδώ προεκλογικά και σας είχα πει ότι η πρώτη μας προτεραιότητα τη δεύτερη τετραετία είναι να αυξήσουμε τους μισθούς. Διότι αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι δεν γίνεται να αναπτύσσεται η οικονομία, να λέμε ότι δημιουργούμε πρώτο και ταυτόχρονα οι μισθοί να μην αυξάνονται. Και τι κάναμε? Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό 50 ευρώ, τον πήγαμε στα 830 ευρώ και θα πάει στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, όπως ακριβώς έχουμε δεσμευτεί. Και το ίδιο ισχύει και για το μέσο μισθό, ο οποίος θα φτάσει τα 1500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη προς όφελος των πολλών. Υλοποιούμε όλες τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες εσείς μας δώσατε αξιοδότηση. Και ξέρω ότι πολλές φορές θα υπάρχουν και πισωγυρίσματα, θα υπάρχουν και αναταράξεις, υπάρχουν και λάθη. Πρώτος εγώ έχω το θάρρος να τα αναγνωρίσω. Λάθη δεν κάνει μόνο ποιος δεν κάνει τίποτα. Το ζήτημα όμως είναι το λάθος να μην γίνει σφάλμα και να μην επαναλαμβάνεται. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας και φροντίζουμε πάντα να τα διορθώνουμε. Και αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά της δικιάς μας παράταξης. Εμείς είμαστε μια παράταξη η οποία συντονίζεται με τα αιτήματα των καιρών. Και γι' αυτό και μπορέσαμε και βρεθήκαμε στο Ζάπιο, στο συνέδριό μας, να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Δικιάς Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. 50 χρόνια που ταυτίζονται με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και φυσικά με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Αυτοί είμαστε και αυτοί θα εξακολουθούμε να είμαστε. Και θέλω επίσης να απευθυνθώ εδώ πέρα από τη Δυτική Θεσσαλονίκη σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ή θέλουν ενδεχομένως να στείλουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας προς τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίζοντας κόμματα τα οποία βρίσκονται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτοί οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται, το είπε καλά ο Απόστολος, ως οι πραγματικοί πατριώτες. Και θέλω να σκεφτείτε, τι τελικά είναι οι πραγματικοί πατριώτες. Αυτοί που τον έχουν εύκολο τον πατριωτισμό στα λόγια ή αυτοί που υπερασπίζονται την πατρίδα με πράξεις. Διότι εγώ ξέρω ότι αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θωράκισε τις ένοπλες δυνάμεις, απέκτησε η χώρα Μπελαρά, απέκτησε Ραφάλα, αναβαθμίζει τα F-16, αποκτά νέα ελικόπτερα, πίνει στρατηγικές συμμαχίες με την Ιταλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνομιλεί σήμερα με όλους τους μεγάλους παίκτες, με όρους ισοτιμίας. Αναρωτιέμαι αν πατριώτες είναι αυτοί οι οποίοι υπονομεύουν το κύρος της χώρας στο εξωτερικό ή αυτοί οι οποίοι αναβαθμίζουν τη θέση της πατρίδας μας εκτός των συνόρων. Και αναρωτιέμαι τελικά αν πραγματικοί πατριώτες είναι αυτοί οι οποίοι περιφέρονται στα τηλεπαράθυρα και υπόσχονται, προσέξτε, σύνταξη λέει 3.000 ευρώ. Μου θυμίζει κάποιες άλλες εποχές, που κάποιοι είχαν εύκολα τα ψέματα. Και βέβαια τους είδαμε και αυτούς τους πατριώτες, διότι τελικά παρέα κυβέρνησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να μην ξεχνιόμαστε ποιοι ήταν αυτοί που κυβερνούσαν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 έως το 2019. Αλλά αυτοί είναι οι πατριώτες, ή αν πραγματικοί πατριώτες, δεν είναι αυτοί οι οποίοι θωράκισαν τα σύνορα και έλυσαν επί της ουσίας το μεταναστευτικό πρόβλημα. Έρχομαι από τη Ρόδο χθες και κανείς δεν μου μίλησε στα Δωδεκάνησα για το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Πολύ απλά, γιατί εμείς εφαρμόσαμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική και όλοι γνωρίζουν ότι σήμερα τα σύνορα φυλάσσονται και δεν θα κάνουν κουμάντο οι διακινητές και το ποιος θα μπαίνει παράνομα στη χώρα. Αυτοί λοιπόν, κυρίες και φίλοι, είναι οι πραγματικοί πατριώτες. Πατριώτες της πράξης, της μεγάλες πράξης, αλλά και κάποιες συμβολικές πράξεις. Διότι βρισκόμουν σήμερα με τους συναδέλφους βουλευτές, πήραμε ένα καφέ στο κέντρο της πόλης και μου έθιξαν ένα ζήτημα το οποίο καταλαβαίνω ότι έχει μια μεγάλη συμβολική αξία για τη Θεσσαλονίκη. Τι θα γίνει με το βέλος και αν το βέλος, το ιστορικό, το εμπειλικό, θα μείνει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Επικοινώνησα λοιπόν με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και το βέλος θα μείνει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, όπως το αβέλος είναι μόνιμα στην Αθήνα.
λοιπόν να σας ζητήσω σε αυτές τις εκλογές να κινητοποιηθούμε όπως ξέρουμε να κάνουμε και να ξαναχτίσουμε αυτή τη μεγάλη πλατιά συμμαχία η οποία μας οδήγησε σε αυτό το πολύ υψηλό ποσοστό το οποίο πήραμε στις εκλογές του Ιουνίου και να μην αντιμετωπίσουμε τις εκλογές αυτές με χαλαρότητα, να μην τις αντιμετωπίσουμε αψίλιστα. Πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές η κυβέρνηση να είναι ισχυρή και σταθερή. Πρέπει να μου δώσετε, να μας δώσετε τη δύναμη να πάμε στην Ευρώπη να διαπραγματευτούμε μια καλύτερη Ευρώπη προς όφελος των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Έχουμε, ας πούμε, ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα για την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Όπου είναι σαφές, προσέξτε, ότι υπό την επίρρεια των πρασίνων και των σοσιαλιστών ζητήσαμε από τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους μας, τους αλλήλους μας να κάνουν περισσότερα από όσα αντέχουν να κάνουν. Όλοι θέλουμε την πράσινη μετάβαση. Αλλά αυτή δεν μπορεί να γίνει με μια τόσο μεγάλη ταχύτητα, ώστε τελικά να εξοντώσει τους παραγωγούς μας. Αυτές τις πολιτικές τις υπερασπίστηκαν στην Ευρώπη οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι. Εμείς δεν τις στηρίξαμε και την επόμενη μέρα πρέπει να πάμε να διαπραγματευτούμε ώστε να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές, να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία, να απορροφούμε με μεγαλύτερη ευκολία κονδύλια από την κοινή αγροτική πολιτική. Και ρωτώ, ποιος θα κάνει αυτές τις διαπραγματεύσεις? Εμείς θα τις κάνουμε, αλλά πρέπει να είμαστε ισχυροί την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, και να κλείσω με αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα όχι απλά το πιο ισχυρό κόμμα στην Ελλάδα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και αυτά τα προτεία θέλουμε να τα κρατήσουμε στις ευρωεκλογές. Θέλουμε να κρατήσουμε στις ευρωεκλογές. Θέλουμε να είμαστε πάλι τόσο ισχυροί, ώστε να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε στην Ευρώπη με την αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά που απαιτείται. Θέλω λοιπόν, μείναν δύο μήνες. Θα μεσολαβήσει και το Πάσχα, θα κάνουμε μια μικρή παύση στην προεκλογική μας δραστηριότητα, όπως οφείλει, αλλά θέλω ειδικά καθώς θα μπαίνουμε στην τελική ευθεία, να ζητήσω από την καθημερινή και τον καθένα από εσάς ξεχωριστά να κάνει το κάτι παραπάνω. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να πολεμήσουμε τη χαλαρότητα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τα καινούργια θεσμικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Την επιστολική ψήφο, μην την πάρετε αψήφιστα, εμείς τη θεσμοθετήσαμε. Και προσέξτε εδώ πέρα πάλι τον παραλογισμό. Την επιστολική ψήφο, την οποία η αντιπολίτευση δεν την ψήφισε επειδή εμείς ζητήσαμε να επεκταθεί και στις εθνικές εκλογές και τώρα μας κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Κασελάκης και μας λέει «Μα δεν δίνεται τη δυνατότητα στους εκτός Ελλάδος Έλληνες να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο». Κοιτάξτε, οι Έλληνες έχουν και κρίση και νου και λογική και γνωρίζουν πολύ καλά ποιος πραγματικά αγωνίζεται και υλοποιεί ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Και η επιστολική ψήφος είναι μια πραγματική μεταρρύθμιση. Σκεφτείτε, οι ηλικιωμένοι παππούδες, γιαγιάδες που δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσουν σε ένα εκλογικό κέντρο, να γραφτούν να ψηφίσουν επιστολικά. Νέα παιδιά. Μπορεί εδώ πέρα να έχουμε ανάμεσά μας νέα παιδιά, τα οποία θα θελήσουν να πάνε να δουλέψουν σεζόν. Και να μην μπορούν να γυρίσουν να ψηφίσουν. Μπορούν να γραφτούν μέχρι τα τέλη Απριλίου και να ψηφίσουν επιστολικά. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν και αυτό το εργαλείο. Αλλά ας μην ξεχνάμε τελικά ότι η μεγάλη κινητοποίηση γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Θα το ξανακάνουμε. Θα ξαναβρεθώ εδώ πέρα πολλές φορές στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, να μιλήσω. Για τα σημαντικά τα οποία κάνουμε και να παρουσιάζουμε το έργο μας όταν αυτό υλοποιείται. Με ενημέρωσαν και θα κλείσω με αυτό ότι κάπου εδώ πέρα κυκλοφορεί ένα από τα πρώτα δοκιμαστικά νέα ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία θα έρθουν, πέρασα πριν από λίγο μου λέει ο πρόεδρος. Μου λέει να μπει στο λεωφορείο, λέω όχι δεν θα πω. Θα μπω στο λεωφορείο στα τέλη Μαΐου όταν και τα 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία θα κυκλοφορούν του δρόμου της Θεσσαλονίκης. Και εμείς εδώ πια λέμε, θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό αγώνα, καλή δύναμη και πάμε και πάμε για μια μεγάλη νίκη. Τις εκλογές της 9ης Ιουλίου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.